Πάμε να ανοίξουμε την συζήτησή μας, να αρχίσουμε να ξεφυλίσουμε και την σημερινή ατζέντα της εκπομπής. Θέλω σε αυτό το σημείο να καλωσορίσω και να καλησπερίσω την κυρία Ελένη Βατσινά. Είναι υποψήφια βουλευτής με το Πασόκ Κινάλ στο Ηράκλειο. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Γεια σας κυρία Σπακιανάκη, σας ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Και σας ευχαριστώ γιατί γνωρίζω ότι σήμερα είναι και η κεντρική σας πολιτική ομιλία στις 8, αν δεν κάνω λάθος. Άρα καταλαβαίνω ότι και το πρόγραμμά σας είναι φορτωμένο. Σήμερα λοιπόν η κεντρική σας προεκλογική ομιλία, σωστά? Σωστά κυρία Σπακιανάκη, το απόψινο είναι το δεύτερο μεγάλο ραντεβού που δίνω με τους πολίτες. Το πρώτο ήταν στις 25 Απριλίου στα εγγένεια του εκλογικού μου κέντρου στο Γάζι. Που για να πω την αλήθεια με πλημμύρισε αυτοπεποίθηση και χαρά και για την πορεία του Πασόκ στις εκλογές αλλά και για την προσωπική μου πορεία και τη σταθερότητά μου στον πολιτικό χώρο που έχω επιλέξει και με αντιπροσωπεύει. Εισπράττω ότι η στάση μου απέναντι στα πράγματα με έναν τρόπο βιβαβεύεται με τη στήριξη του κόσμου φυσικά. Άρα το τελευταίο μας μαζικό προεκλογικό ραντεβού λοιπόν, γιατί μετεκλογικά θα έχουμε πολλά, επιτρέψτε μου, το δίνω απόψε στις 8 στην αίθουσα Φουγάρο, στο κτίριο Αθηνά, εκεί όπου περιμένω να δω παλιούς γνώριμους αλλά και νεότερους. Καλό λοιπόν όλο τον κόσμο, τις γυναίκες, τους αγρότες, εργαζόμενους από όλους τους κλάδους που ελπίζουν σε μια αλλαγή, να έρθουν να τη δρομολογήσουμε μαζί. Και ποιο είναι, κυρία Βατσινά, τελικά λοιπόν το διακύβευμα των εκλογών αυτών? Ποιοι είναι οι όροι με τους οποίους οι ψηφοφόροι πρέπει να προσέλθουν στις κάλπες? Το βασικό διακύβευμα αυτών των εκλογών. Είναι κρίσιμο αυτό που ρωτάτε, γιατί σε αυτή την προεκλογική περίοδο ακούμε πολλά περιφερειακά ζητήματα και λίγα για την ουσία. Ακούμε για το αν θα συνεργαστεί κάποιος και με ποιον, ακούμε βέλη εκατέρωθεν, δεν ακούμε όμως τι είναι αυτό για το οποίο ψηφίζουμε. Με μία λέξη, κυρία Σπακιανάκη, η προοπτική, θα έλεγα εγώ. Ο κόσμος ζητάει προοπτική. Ζητάει ελπίδα, ζητάει αξιοπρέπεια, οικονομική ασφάλεια, αξιοκρατία. Ζητάει συνθήκες που θα δώσουν το δικαίωμα και την ευκαιρία σε ανθρώπους, στους ανθρώπους ικανούς να δημιουργήσουν. Ας μην κρυβόμαστε. Είναι ανάπτυξη η μισθή των 400 ευρώ της ημιαπασχόλησης και τα 680 ευρώ καθαρά του κατώτατου μισθού, ενώ την ίδια ώρα φοβάται ο καταναλωτής να πάει στο σούπερ μάρκετ γιατί βγαίνει ο λογαριασμός και ψάχνετε να δείτε τι αγόρασε. Αυτή την ανάπτυξη εννοεί η Νέα Δημοκρατία. Γιατί το Πασόκ την ανάπτυξη, επιτρέψτε μου να πω, την ξεκινάει από τους πολίτες. Που θέλει να ευημερούν, να εργάζονται και να αμείβονται αξιοπρεπώς. Να μην αγωνιούν κάθε φορά που θα ανοίξουν ένα λογαριασμό ρεύματος. Τα απλά, τα καθημερινά, καταλαβαίνετε. Και επανέρχομαι. Προοπτική. Και αυτή θα δοθεί στους πολίτες μόνο με πολιτικές ανθρωποκεντρικές. Που δεν κοιτάζουν τους αριθμούς, αλλά τη ζωή μας, κύριε Σπακιανάκη. Και για το Ηράκλειο, στο οποίο πολιτεύεστε, ποιες είναι οι προτεραιότητες, τι πρέπει να προχωρήσει την επόμενη μέρα των εκλογών? Φυσικά τα μεγάλα έργα είναι στην πρώτη γραμμή. Πολλά χρόνια τώρα ακούμε για το ΒΟΑΚ και το αεροδρόμιο Καστελίου, αλλά μόλις πριν τρεις μέρες, όπως όλοι γνωρίζουμε, έτυχε και η διαδικασία των προσφορών για τα 157 χιλιόμετρα του Χανιά Χερσόνησος. Και έγραφε και ο κ. Καραγιάννης στο Facebook ότι μία ημέρα δικαίωσης και ικανοποίησης για την Κρήτη, αλλά αυτή η ημέρα δικαίωσης έπεσε εντελώς τυχαία στα τέλη της προεκλογικής περίοδου. Πέραν των μεγάλων έργων υποδομής, όμως, η Κρήτη στηρίζεται σε δύο βασικούς παραγωγικούς τομείς, τον αγροτικό τομέα και τον τουρισμό. Ο μεν αγροτικός τομέας πορεύεται αγκομαχώντας με τους παραγωγούς χωρίς στήριξη, με τους νέους παραγωγούς να μένουν εκτός προγράμματος νέων αγροτών, με τις τιμές των αγροτικών προϊόντων στα τάρταρα. Και ο δε τουρισμός πάει καλά γιατί έχουμε ήλιο, θάλασσα και ικανούς επιχειρηματίες στον κλάδο. Φανταστείτε ποια θα ήταν τα ωφέλη αν η πολιτεία μεριμνούσε για να αναπτυχθούν και άλλα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά μας. Ήλιο και θάλασσα, κυρία Σπακιανάκη, έχουν και οι γειτονές μας. Γιατί να μην αναπτύξουμε λοιπόν τον φυσιολατικό τουρισμό, τον συνεδριακό, τον εκκλησιαστικό, τον αθλητικό τουρισμό. Δόξα τω Θεώ, η Κρήτη έχει πολλές όψεις και μπορεί να απευθυνθεί σε όλα τα γούστα και σε όλα τα βαλάντια. Επιτρέψτε μου να πω ότι θεωρώ ότι δεν έχουμε εστιάσει στον επισκέπτη, που πραγματικά είναι διατεθειμένος να ξοδέψει τα χρήματά του στις διακοπές του για να γνωρίσει το νησί μας. Που θέλει να στηρίξει την τοπική μας αγορά και όχι να είναι κλεισμένο σε ένα ξενοδοχείο και να βγει μόνο για να πάει στο αεροδρόμιο. Αυτομάτως όμως και αναπόφευκτα οδηγούμαστε και στα εργασιακά, που ναι, μεν είναι ένα ζήτημα επαναλαμβικό, συγγνώμη φυσικά, αλλά το βρίσκουμε συνεχώς μπροστά μας. Και όντας μια χώρα με πληθυσμό που ολοένα γερνάει, η χώρα αιμορραγεί περαιτέρω κάθε φορά που ένας νέος
ένας ικανός άνθρωπος κουράζεται από το ότι δεν βρίσκει δουλειά, από το ότι αναγκάζεται να κάνει δουλειά άλλη από αυτή που σπούδασε ή βγάζει ένα εισιτήριο για το εξωτερικό χωρίς επιστροφή. Και όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, είναι μεγάλα ζητήματα με τα οποία θα έπρεπε να έχουμε ασχοληθεί χθες. Ναι. Ξέρετε, υπάρχει και η κριτική ότι διαχρονικά η Κρήτη δεν έχει στηριχτεί από τις κυβερνήσεις. Είστε εκπρόσωπος ενός κόμματος που έχει περάσει από το τιμόνι της χώρας. Τι απαντάτε στην κριτική αυτή? Κυρία Σογιαννάκη, εγώ ανήκω σε ένα κόμμα που σταθερά και αμετακίνητα βάζει στο προσκήνιο τον άνθρωπο. Πρόκειται για ένα κόμμα που εγκατέστησε το κοινωνικό κράτος και άλλαξε την Ελλάδα. Από το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου σήμερα στο πολιτικό σκηνικό έχουν αλλάξει πολλά. Οι τελευταίες κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ υποσχέθηκαν πολλά, αλλά όπως όλοι είδαμε έπραξαν τα ελάχιστα. Και κάπως έτσι το ΠΑΣΟΚ σήμερα με τον πρόεδρο τον Νίκο Ανδρουλάκη στο τιμόνι καταθέτει προτάσεις και διεκδικεί στήριξη στην κάλπη. Όχι για μια καρέκλα, αλλά για να μπορέσει να διαπραγματευτεί ως ισχυρός συνομιλητής τα κέρια ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία. Γιατί γνωρίζουμε ότι ούτε η Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη αλλά ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ του κ. Τσίπρα δεν θα ενσκύψουν πάνω από τον αγρότη, τον άνεργο, τον οικογενειάρχη. Θα το κάνει όμως το ΠΑΣΟΚ. Και για να μπορεί να πιάσει τόπο η φωνή του, θα πρέπει να κατακτήσει ένα ισχυρό ποσοστό. Και αυτό, κυρία Σογιαννάκη, είναι το μεγάλο μας στοίχημα για τις κάλπες της 21 Μαΐου. Είναι και αυτός ο λόγος λοιπόν γιατί οι ψηφοφόροι να επιλέξουν το ΠΑΣΟΚ Κινάλι, και θα μου επιτρέψετε να προσθέσω στην ερώτηση αυτή και γιατί να επιλέξουν Ελένη Βατσινά. Κυρία Σογιαννάκη, θα το πω ευθέως. Το ΠΑΣΟΚ πέρασε δυσκολίες. Ήμουν εκεί πάντα. Δεν λοξοκοίταξα ποτέ. Βγήκα μπροστά, αν θέλετε, ακόμα και σε περιόδους που άλλοι δεν έλεγαν καν ότι είναι ΠΑΣΟΚ, περιμένοντας το παρελθόν να περάσει τη λύση του χρόνου. Το ΠΑΣΟΚ τώρα είναι ενισχυμένο και με νέο αίμα. Και ετοιμάζεται για τη δυναμική επανεκκίνηση. Ο κόσμος το ζητάει αυτό και είναι ο κόσμος που καλείται να επιλέξει και τα πρόσωπα που θα τον εκπροσωπήσουν. Διεκδικώ λοιπόν την ψήφο, άρα διεκδικώ την εμπιστοσύνη των ανθρώπων που σίγουρα δεν θέλουν να απογοητευτούν ξανά. Θέλω να τους εκπροσωπήσει ένας άνθρωπος που θα συμμεριστεί το πρόβλημα και την αγωνία τους. Και για να το πω και με μια κουβέντα, κυρία Σογιαννάκη, θα τιμήσει την ψήφο τους, διεκδικώντας τα ιδεολογικά όπλα του ΠΑΣΟΚ να γίνουν πολιτικές. Αλληλεγγύη, ισότητα, αξιοκρατία, διαφάνεια, ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα, προσήλωση στη δημοκρατία, λογοδοσία και φυσικά να πάει ο κόσμος να ψηφίσει, να καταθέσει την άποψή του στην κάλπη. Έχω ξαναπεί ότι η ψήφος είναι η δύναμή μας και δεν την πετάμε. Και σε όσους ισοπεδωτικά, αν θέλετε, λένε ότι όλοι είναι ίδιοι, εγώ απαντάω ότι όχι μόνο δεν είμαστε όλοι ίδιοι, αλλά ο καθένας μας μπορεί να κάνει και διαφορά, επιλέγοντας ένα πρόσωπο ικανό, δυναμικό και κυρίως καθαρό. Κυρία Βατσινά, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τον χρόνο που μας αφιερώσατε εδώ στο Ράδιο 984. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία, καλή δύναμη στο υπόλοιπο του εκλογικού αγώνα και σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Κυρία Σογιαννάκη, σας ευχαριστώ πολύ και πριν κλείσουμε, να σας πω μόνο να επιθυμίσω τη σημερινή μας συνάντηση στο Παλιό Φουγάρο στις 8. Σας περιμένω όλους για να μιλήσουμε για τη ζωή μας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Φίλες και φίλοι, ήταν η κυρία Ελένη Βατσινά, υποψήφια βουλευτής Ηρακλείου με το ΠΑΣΟΚ Κινάλ.